το ότι η κατάσταση και όπως εξελίσσεται θα πάει προς το χειρότερο, το συμμερίζομαι βέβαια. Και θα πω συνολικά, δεν ξυπνήσαμε στη Λέσβο στις 8 Ιουλίου. Η κατάσταση αυτή προϋπήρχε. Δυστυχώς, φαινόμενα που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα ζήσαμε σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το χειμώνα, τους δύσκολες χειμώνες του 2015-2016, και είχαμε ανθρώπους που ξεπάγιαζαν στη Μόρια και θανάτους. Το λέω γιατί γίνεται και μια προσπάθεια να ξεχάσουμε το τι έχουμε διανύσει μέχρι σήμερα. Και θεωρούμε ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτό που επιλέγει να κάνει είναι να διαχειριστεί αυτή την αθλειότητα που δημιουργεί. Το λέει και ο ριζοσπάστης σήμερα στην πρώτη του σελίδα. Μιλάει για απάνθρωπη διαχείριση του ΕΣΚΟΥΣ που προκαλεί Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έτσι είναι. Υπάρχει πρόταση. Άλλη πρόταση υπάρχει. Έτσι είναι ότι η πιστή και απαρέγκλητη εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι αυτή που δημιουργεί και τους χιλιάδες εγκλωβισμένους στα νησιά. Τι θα έπρεπε να συμβεί, θεωρούμε ότι χρειάζεται σύγκρουση και με την, και με την πολιτική, συνολικά την πολιτική της Τουρκίας και το Δουβλίνο 2, γιατί δεν μπορεί να συζητάμε σήμερα ακόμα, αν θέλετε, και στο επίπεδο σεβασμού. Μέχρι τότε 600 άτομα που έρχονται ημερησίες ηρώες. Ναι, κοιτάξτε, όταν συζητάμε για ευρωπαϊκές συνθήκες και όλοι πίνουν νερό στο σεβασμό των ευρωπαϊκών συνθήκων κλπ, δεν μπορεί αυτό να γίνεται à la carte, γιατί υπάρχει και η συνθήκη για την προστασία των προσφύγων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία λένε ότι ο ετών άσυλο πρέπει να του επιτραπεί το δικαίωμα να αιτηθεί το άσυλο στη χώρα προορισμού που θέλει να πάει. Και όχι να εγκλωβίζεται στην Ελλάδα που για τους περισσότερους από αυτούς δεν είναι... Άρα εσείς λέτε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και λέμε ότι η κατάσταση αυτή είναι, πώς το και οι πολιτικές, τα κόμματα που επιλέγουν να στηρίξουν τις πολιτικές αυτές είναι υπεύθυνα για τον εγκλωβισμό που γίνεται στα νησιά και τις συνθήκες. Και αν θέλετε, είναι και, και προκλητικό να έρχεται σήμερα να ανακοινώνουν ως μέτρο ελάφρυνσης των πληθυσμών, γιατί τα νησιά δεν ζητάνε να μεταφερθεί η Μόρια ή τη Σάμου κάπου αλλού για να γίνει μια... ξέρετε, η Μόρια η χωρητικότητα 2.500 και έχουμε φτάσει στις 20. Το 5.000 πλάσι, να δούμε και αυτό πώς θα φτάσει. Λοιπόν, για να απαντήσω συνολικά όμως. Μια κουβέντα για να ολοκληρώσω. Ότι δεν μπορεί σήμερα δηλαδή η ελάφρυνση των νησιωτών να είναι η διατήρηση για ένα χρόνο του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, που καμία σχέση και απαράδεικτα συνδέθηκε, αν θέλετε, και από την προηγούμενη κυβέρνηση με το προσφυγικό. Είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση το δικαίωμα των νησιωτών να έχουν, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στα νησιά, να έχουν αυτή την ελάφρυνση. Ή τέλος πάντων τα απαραίτητα και τα αυτονόητα το να βελτιωθούν οι δομές υγείας που είναι σε απαράδεικτη κατάσταση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και να το θεωρούμε και σαν χάρη που γίνεται αυτό εν ώψη του προσφυγικού. Και βέβαια συσκοτίζεται συστηματικά και από αυτή και από την προηγούμενη κυβέρνηση το γεγονός των τεράστιων ευθυνών που έχουμε, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς και σαν χώρα καθαρά τα χέρια μας από τις αιτίες που γεννούν τις προσφυγικές ζωές. Ανεβαίνουν οι τόνοι, αλλά τελικά κανένας δεν διευκρινίζει αν ανοιχτή πρόσκληση και για την κυβέρνηση θεωρείται το να στέλνουμε και με συνοδεία ελληνικών πλοίων τα ανατοϊκά αεροπλανοφόρα να βομβαρδίζουν τη Συρία. Αν ανοιχτή πρόσκληση θεωρείται το να δίνεται σήμερα από τους συμμάχους το πράσινο φως για να μπει για τρίτη φορά σε επέμβαση η Τουρκία να επέμβει στην περιοχή. Πάτε στις αιτίες τώρα. Αν απ' την άλλη, μα αυτό είναι, κοιτάξτε, το γεγονός ότι αυτό το πράγμα συστηματικά συσκοτίζεται και δεν μιλάμε γενικά, γιατί γίνεται πολλές φορές μια προσπάθεια να πούν ότι τι να κάνουμε, εμείς θα πληρώσουμε για τους πολέμους που γίνονται ανατυγή σε όλη τη γη. Δεν είναι το θέμα ποιος θα πληρώσει. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε αμέτωχοι. Δεν γίνεται με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά. Έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες. Το ζητούμενο είναι όμως ότι σήμερα υπάρχουν μια κατάσταση η οποία
όχι μόνο δεν την διαχειρίζεται ούτε η σημερινή του προηγούμενη κυβέρνηση προς όφελος αυτών των ανθρώπων που οι ίδιες οι πολιτικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στις οποίες συμμετέχουμε και επαυξάνουμε δημιουργούνται, αλλά δημιουργείται μια κατάσταση που κάνει αφόρητη τη ζωή και όλων των ανθρώπων. Κύριε Στυλιανίδη, στα νησιά. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι επικράτησε και επικρατεί στη συζήτηση για το Σύνταγμα είναι πώς θα επιτυγχάνεται με κάθε τρόπο η κυβερνητική σταθερότητα, να μην πηγαίνουμε σε καταστάσεις ακυβερνησίας, είτε με το ζήτημα τέλος πάντων του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε με την άλλη φάνταση πρόταση για στοιχειοθετημένη, πώς κάπως έτσι το είπε από το ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση δυσπιστίας. Επικοδομητική. Δηλαδή, επικοδομητική, ευχαριστώ. Δηλαδή να υπάρχουν κυβερνήσεις μειοψηφίας προκειμένου να μην διασαλεύεται με κανένα τρόπο ουσιαστικά η κυβερνητική σταθερότητα και η συνεχής τετραετής θητής. Αυτό εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να το φοβάται ο λαός. Αντίθετα, η κυβερνητική αστάθεια είναι κάτι που πιέζει και πρέπει όταν γίνεται υπό το βάρος των λαϊκών αντιδράσεων να επιδιώκεται και να επιτυγχάνεται. Και από την άλλη μεριά, να κλείσω, επειδή μιλάνε για ελάχιστα εγγυημένα εισοδήματα, κανένας τελικά δεν μιλάει για τα πραγματικά δικαιώματα σε εργασία, σε ζωή και ολόκληρη δουλειά.